για να καταδικάσουμε το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία και τις άκρες μεθοδεύσεις με τις οποίες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει, όπως άλλωστε συνηθίζει αυτή η κυβέρνηση να κάνει. Είναι όμως γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα μας πιάσει τον ύπνο. Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το άγριο νομοσχέδιο να περάσει, γιατί σαρώνει πραγματικά τα μορφωτικά, εργασιακά και επαγγελματικά μας δικαιώματα. Και αυτό γιατί είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάνω τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιεί για άλλη μια φορά τα αιτήματα και τα συμφέροντα των επιχειρητικών ομήλων στην ανώτερη εκπαίδευση, χτυπώντας τα δικαιώματά μας σε μόρφωση και δουλειά. Μετατρέπει λοιπόν το σχολείο ακόμα περισσότερο σε στήριο εξεταστικό κέντρο, ενισχύοντας την παραπαιδεία, τη διαλογή και τον ανταγωνισμό των φοιτητών. Αναγνωρίζει και νομικά τους τίτλους που προσφέρουν τα τριετών σπουδών ιδιωτικά κολέγια, εξισώνοντας τελικά τα πτυχία μας με αυτά. Δημιουργεί ακόμα περισσότερες κατηγορίες πτυχίων και αποφύτων που υποβαθμίζουν τα δικαιώματα όλων μας, προετοιμάζει το έδαφος για τη διάσπαση του πτυχίου μας και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για την αναγνώριση και νομιμοποίηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ουσιαστικά προχωράει ένα βήμα παραπέρα στην κατάργηση του άρθρου 16 στην πράξη. Δίνει συνέχεια στο έργο των συγχωνεύσεων που ήδη έχει ξεκινήσει στα ιδρύματα της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταργεί, συγχωνεύει δεκάδες τμήματα, αφήνοντας τους φοιτητές στον αέρα, δημιουργεί πλέον κατηγορίες στοιχείων και αποφύτων, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό των φοιτητών που οδηγεί στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων όλων, ενώ παγιώνει την υποχρηματοδότηση της τεράστιας ελλείψης σε καθηγητές και υποδομές που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά ενισχύουν τα προβλήματα των φοιτητών, όπως έχει δείξει και η πείρα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δημιουργεί επιτροπή που θα συζητήσει το ενδεχόμενο της μετατροπής των τετραετών σχολών μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε πενταετής. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε δηλαδή, αφού είναι γνωστή η πρακτική αυτή τη κυβέρνηση να στείλει συνεχώς τέτοιες επιτροπές, προκειμένου δίθεν να συζητήσουν, ακριβώς για να αποφύγει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των φοιτητών για πτυχία ενιαία πενταετών σπουδών με ίδια προγράμματα για όλους τους αποφύτους μηχανικών σχολών. Η κυβέρνηση, άλλωστε, πριν μια εβδομάδα ενέταξε τα δικαιώματα των αποφύτων του ΠΑΔΑ και του ΤΕΗ σε καταλόγους δεύτερης κατηγορίας του ΤΕΕ, ενώ έχει διαμορφώσει προγράμματα σπουδών που έχουν πεταχτεί βασικά μαθήματα σε μεταπτυχιακά και με δίδακτρα. Επεκτείνει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με την ένταξη νέων σχολών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, που λειτουργεί εξ ολοκλήρου με δίδακτρα, αλλά και εντάσσεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, Σχολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου με δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε κουλελόβαρτα, λοιπόν, και εμείς όλες αυτές τις εξελίξεις, τα νομοσχέδια, τους τα επιστρέφουμε. Κέρνηση αυτή και το κατασταλτικό της χαρακτήρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς δεν τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δεν θα επιτρέψουμε στο πολυνομοσχέδιο αυτό να περάσει, γιατί τσακίζει πραγματικά τα μορφωτικά μας δικαιώματα και τα επαγγελματικά και εργασιακά σε δεύτερη φάση. Θα μας βρουν απέναντί τους. Συνεχίζουμε και απαντάμε εκ νέου με νέο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο μαζί με τους μαθητές τη Μεγάλη Δευτέρα, τη μέρα δηλαδή ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, κόντρα σε όλες αυτές τις εξελίξεις.